Να πάμε στα δυτικά, να πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη συζήτηση, την οποία το σχολιάζαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα από εδώ, ότι δεν είναι πολλά χρόνια από τότε που είχαμε τη δημιουργία του Φετίου Ανατολικής, την ίδρυση μάλλον του Φετίου Ανατολικής Κρήτης. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε στην επιφάνεια ότι συζητείται μια συγχώνευση των εφετείων και να παραμείνει η έδρα στα ανατολικά και να καταργηθεί επί της ουσίας της Δυτικής Κρήτης. Ναι, είναι μια πρόταση βεβαίως, δεν είναι απόφαση. Μια πρόταση είναι αυτή, μια εισήγηση που ουσιαστικά προβλέπει συγχώνευση των δύο εφετείων στην Κρήτη, αλλά με βάση τα κριτήρια που βάζει αυτή η πρόταση, ουσιαστικά πληθυσμιακά και άλλα, καταργεί ουσιαστικά το εφετείο Δυτικής Κρήτης που είναι στα Χανιά, γι' αυτό και οι έντονες αντιδράσεις στα Χανιά. Και ήταν άμεσες οι αντιδράσεις και από τον εκεί δικηγορικό σύλλογο. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, τον κύριο Χρήστο Πραγματευτάκη, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας κάνει το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να είστε υγεία και δύναμη. Να είστε καλά, και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πραγματευτάκη, τελικά σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή η συζήτηση? Ξεκίνησε ως μια φημολογία, ως μια πρόταση? Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε να δρομολογείται ή τελικά και βάσει των αντιδράσεων φαίνεται ότι αυτό σιγά σιγά υποχωρεί? Κοιτάξτε, βεβαίως εδώ στα Χανιά έχουμε μια ιδιαίτερη ανησυχία και αυτό στενίσατε στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το εξής. Πρώτον, έχουμε μία επιτροπή, η οποία επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε ένα πόρισμα. Βάσει αυτού του πορίσματος, εν αρχή είχε κατάργηση 6 εφετείων και στη συνέχεια είχε κατάργηση 5 εφετείων. Μεταξύ αυτών των εφετείων που προτείνεται να καταργηθεί είναι και το ένα εκ των εφετείων της Κρήτης. Θεωρούμε λοιπόν ότι κατά τη συνήθεια πορεία των πραγμάτων αυτό θα είναι το εφετείο Κρήτης που εδρεύει τώρα στα Χανιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η λογική, δεύτερον, κυρία Πραγματευτάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, η λογική σε αυτή την πρόταση είναι το ένα εφετείο ανά αιρετή περιφέρεια της χώρας? Αυτή είναι η λογική? Γι' αυτό προβλέπεται η κατάρρευση. Είναι ένα εφετείο ανά περιφέρεια της χώρας. Εντός των ημερών, μέχρι τις 30 του Νοεμβρίου ή αρχή του Δεκεμβρίου, θα έχουμε το πόρισμα πλέον της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναλάβει όσοι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα να είναι επιτόκιο, να αποφανθεί περί του δικαστικού χάρτη της Ελλάδος. Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία αυτό το πόρισμα, το οποίο θα είναι και εκείνο το οποίο θα χρησιμοποιήσει η πολιτεία για τον περαιτέρω προγραμματισμό. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι έχει γίνει προς τούτο μία συνεννόηση μεταξύ της Επιτροπής και της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία οδηγεί στην αλλαγή του δικαστικού χάρτη της Ελλάδος με κατάργηση εφετείων, πρωτοδικείων και με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Αυτό το πράγμα εμείς στα Χανιά δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε και ήδη υπάρχει ένας αναβρασμός και μία αγανάκτηση, η οποία στενίσταται στο εξής. Πριν 12 ακριβώς χρόνια ήρθε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν για να ιδρυθεί το εφετείο Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Μετά από 12 χρόνια, χωρίς να υπάρχει ουδής λόγος, ουδέ μία προϋπόθεση, ουδέν θέμα, έχουμε κατάργηση του συγκεκριμένου εφετείου. Και ρωτώ εγώ, όπως ρώτησα και στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, μήπως αυτό το δίκτυο το οποίο εμείς έχουμε από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, από το Καστέλι, από την Παλιόχαρα μέχρι το Ηράκλειο, είναι καλύτερο το 2011 ή το 2023? Βεβαίως ήταν καλύτερο το 2011 που δεν είχε αυτές τις φορές που υπάρχουν σήμερα. Δεύτερον, σε αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο κυκλοφορούν ολιγότερα οχήματα το 2023? Όχι, βεβαίως περισσότερα κυκλοφορούν. Τρίτον, μήπως η ανάπτυξη στον ομό Ρεθύμνου και στον ομό Χανίων είναι μικρότερη από το 2011? Όχι, βεβαίως, διότι είναι
σαφώς μεγαλύτερη και βαδίζει σε ρυθμούς τεράστιους. Και τέταρτον, έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή προστροποποίηση ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τον οποίο τι γίνεται, έχουμε αύξηση της ύλης των εφετείων. Αυτό συνεπάγεται ότι τα εφετεία θα έχουν πλέον μία μεγαλύτερη ύλη από κάθε άποψη. Όλα λοιπόν αυτά εκείνα είναι εκείνα που συνδράμουν στο να θεωρήσουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση για κατάργηση του εφετείου Κρήτης είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς άδικο. Ναι, την αποδομείτε με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, κύριε Πραγματευτάκη, δηλαδή στο σκεπτικό της απόφασης που ιδρύθηκε το εφετείο Ανατολικής Κρήτης, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι για να μιλήσουμε για κατάργηση στο Δυτικής Κρήτης σήμερα το 2023. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Σαφέστατα αναφέρονται στην απόφαση η πορεία των πολιτών της Ανατολικής Κρήτης, των παραγόντων της δίκης και όλων εκείνων οι οποίοι ήταν για να οδεύσουν στο εφετείο τότε Κρήτης για να αποδοθεί σε αυτούς και να απολαύσουν της δικαιοσύνης. Συνεπώς, τι άλλαξε από τότε? Όχι, όλα είναι εκείνα τα οποία δέχτη η ολομέλη του Αρειοπάγου και ακόμα περισσότερο τα οποία τείνουν στο να μην υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση στο δικαστικό χάρτη της Κρήτης. Κύριε Πραγματευτάκη, πραγματικά προξενεί αντίποση και είναι πολύ κατανοητά αυτά που λέτε. Προξενεί αντίποση το πώς ξαφνικά τώρα ανοίγεται ένα θέμα που είχε κλείσει εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, ουσιαστικά ένα πισωγύρισμα είναι. Εσείς από πλευράς κυβέρνησης έχετε σε κάποια επαφή, έχετε εισπράξει κάποια αντίδραση να το διαψεύσει, να δώσει κάποια υπόσχεση, κάποια πολιτική αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει? Κοιτάξτε, η διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μας έχει αναφέρει ότι εν αρχή θα περιμένει το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και στη συνέχεια θα έχουμε μία αρχή ακροάσεως και διαβούλευσης για να δούμε και τις θέσεις όχι μόνο των Χανίων αλλά γενικότερων του δικηγορικού κόσμου της Ελλάδος και των φορέων, διότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο θέμα των Χανίων, όπως καταλαβαίνετε, είναι και θέμα άλλων νομών και δικηγορικών συλλόγων, διότι έχουμε κατάργηση 5 ή 6 εφετείων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα εγώ είναι, όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή, κύριε Πραγματευτάκη, ουσιαστικά. Όλα είναι ανοιχτά και έχει αυτή τη στιγμή εκ μέρους της διοικήσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης μία σιωπηρή, ας πούμε, απόρριψης αυτού του συγκεκριμένου πορίσματος, διότι γνωρίζουν ότι αυτό το θέμα της κατάργησης του εφετείου Κρήτης θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, θα δημιουργήσει θέματα στην Κρήτη και ενώ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης είναι ένα σώμα από απόψεως προγραμματισμού, συντονισμού και συνεργασίας, θα επέλθει αυτού μία διάσπαση. Δεν θα έχουμε την ενότητα που πρέπει και είναι κρίμα αυτό για την Κρήτη μας, όπου αυτές οι δύσκολες στιγμές θα πρέπει να είναι ενωμένοι και η Κρήτη έχει μία δυναμική η οποία είναι τεράστια και η δικαιοσύνη πρέπει να υπηρετήσει και την δυναμική αυτή αλλά και τους πολίτες της Κρήτης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο πολίτες λόγω της τεράστιας πλέον τουριστικής κίνησης η οποία υπάρχει. Και μόνο δυσλειτουργία μπορεί να φέρει και στη δικαιοσύνη ένα τέτοιο σενάριο, έτσι. Δηλαδή, και πέρα από το κομμάτι της ταλαιπωρίας και των πρακτικών ζητημάτων το οποίο γεννιούνται για τη Δυτική Κρήτη, είναι και το κομμάτι της έγκαιρης τελικά απονομής της δικαιοσύνης. Είναι ζητημάτων. Είναι η έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στο εφετείο Κρήτης γίνονται πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις με ανθρωποκτονίες και κακουργήματα που κρατάνε ολόκληρες μέρες και μήνες αυτές τις υποθέσεις, με τους διαδίκους και τους παράγοντες της δίκης να είναι συνεχώς στα ακροατήρια του εφετείου Κρήτης, με δικαστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο ύψος των περιστάσεων και απονέμουν δικαιοσύνη
Και αυτό το πράγμα έχει τύχει μια αναγνώριση. Και θα έχουμε πλέον την κατάρριξη αυτού του εφετείου, το οποίο εφετείο πραγματικά παράγει και ποιότητα και δικαιοσύνη, και το έχουμε εισπράξει εδώ πέρα στα Χανιά. Και πέρα τούτου, για εμάς τους Χανιώτες, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτό το εφετείο είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό μας, από την καρδιά μας, διότι αυτό το εφετείο είναι πλέον 150 χρόνια στα Χανιά, έχει συνδεθεί με τους αγώνες των Κρητών, με την κρητική πολιτεία, με το Βενιζέλο και με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό, με το Ίδρυμα, το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος, και θεωρείται πλέον ο Χανιώτης, όταν το αφαιρέσουν αυτό το συγκεκριμένο εφετείο, ότι πλήττουν την τιμή του και την αξιοπρέπειά του. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο το θέμα της δικαιοσύνης που πραγματικά θα πληγεί από αυτή την κατάρκηση, αλλά είναι και ο Χανιώτης που θα πληγεί ανεπανόρθωτα, ηθικά και συναισθηματικά από αυτή τη συγκεκριμένη κατάρκηση. Ναι, πρέπει αυτά τα πράγματα του να τα λαμβάνει υπόψη η πολιτεία. Βέβαια. Για να έχουμε μια ευρυθμία και μια ισονομία και μια δικαιοσύνη. Έτσι, δεν είναι αποκομμένες οι όποιες αποφάσεις από την κοινωνία και από το αίσθημα της κοινωνίας για το κατά πόσο έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ή κατά πόσο νιώθει τέλος πάντων ότι δεν αδικείται σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες. Και αυτό είναι βασικό κομμάτι, γιατί για την Κρήτη πάντα εκείνο το οποίο λέμε είναι ισόρροπη ανάπτυξη. Και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες να στηρίζονται το ίδιο, είτε σε επίπεδο φορέων και οργανισμών, είτε σε επίπεδο υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ναι, και να σας πω τώρα, πριν από αυτήν την υπόθεση που λέγεται εφετείο Κρήτης, είχαμε πάλι ένα πόρισμα όσον αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη. Εκεί πέρα λοιπόν γίνεται ένας σχεδιασμός εκ του προχείρου, χωρίς να είναι αιτιολογημένος, ένας απαράδεκτος σχεδιασμός, και τι λέει? Να καταργηθεί το διοικητικό πρωτοδικείο Χανίων, το οποίο λειτουργεί στα Χανιά και εξυπηρετεί Χανιά και Ρέθυμνο, και έχει δύο τμήματα, τα οποία τμήματα είναι από τα υψηλότερα σε ποιότητα της Ελλάδος, και έχει καταγραφεί ότι το διοικητικό πρωτοδικείο Χανίων είναι πάρα πολύ υψηλά, και καταργεί το διοικητικό πρωτοδικείο Χανίων, να έχουμε πλέον ένα διοικητικό πρωτοδικείο στο Ηράκλειο, ναι. Και άκουσον το διοικητικό εφετείο να παραμείνει στα Χανιά. Δηλαδή έχουμε τον παραλογισμό. Δηλαδή αυτός είναι παραλογισμός. Κάπου έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Πραγματευτάκη, πραγματικά. Έχει χαθεί η μπάλα, καλά το λέτε, καλά το λέτε, να είστε καλά. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται σοφροσύνη. Mm-hmm. Και η σοφροσύνη και οι επεκτάσεις που συνεπάγεται η μη ύπαρξη σοφροσύνης θα κληθούν να τις υποστούν οι πολίτες σε αυτός ο τόπος. Και είναι άδικο αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι στην έρημο, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού, και η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία, όταν υπάρχει αυτό το αίσθημα, οδηγεί πλέον στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Μάλιστα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να αισθάνεται ο Χανιώτης ότι έχει τη δικαιοσύνη με το μέρος του. Διότι αν συμβεί κάτι διαφορετικό, θα έχει απολέψει την εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη. Κύριε Πραγματευτάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.